βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Χαλκιδικής, που υπομονετικά από χθες περιμένει να πάρει το λόγο. Υπομονετικά από χθες περιμένετε για να πάρει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είναι πραγματικά ότι κλείνω 10 ώρες για να πάρω το λόγο για 7 λεπτά. Παρακολούθησα με πολύ σεβασμό και αγάπη τους συναδέλφους όλων των παρατάξεων. Δεν θα διαφωνήσει πολύ κανείς μαζί σας. Όμως, αυτή τη στιγμή, με γνώση, με τριοπάθεια και πάνω απ' όλα σύνεση, θα περιγράψω τη ζωή 40 ετών. 10 πανεπιστημιακά και 29 για την ακρίβεια νοσοκομιακά σε νοσοκομείο ασφαλιστικού φορέα. Όλοι εδώ μιλάμε για αλλαγές. Αλλά όταν έρχονται οι αλλαγές, όλοι καταπολεμούμε τις αλλαγές. Ακούστηκαν πολλά. 1982, όταν ήρθε ο Γιώργος Γεννηματάς με το ΕΦΥ, μάλλον ο Παρασεβάσα Αυγερινός, η ιδιωτική υγεία ήταν το 20% και το 80% ήταν κρατική. Το 2002 είναι 50-50, 50-50. Δεν ξέρω κανέναν ιδιώτη έξω από κάποια μοναστήρια που μπορούν να αυθαιρετήσουν, που να μην ακολουθεί τους νόμους του κράτους. Εκεί που το κράτος δεν παραμβαίνει όσο χρειάζεται, είναι τα διαγνωστικά κέντρα. Και αυτά έχουν μεγάλο μέρος της ευθύνης. Άρα λοιπόν, πρέπει να πούμε πού οφείλεται η καταβαράθρωση του συστήματος, πώς έπεσε οικονομικά το εθνικό σύστημα υγείας, αν θέλετε η υγεία, κάποιες παγκόσμιες πρωτοτυπίες. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν ξέρω ο κλάδος σύνταξης να χορηγεί χρήματα στον κλάδο της υγείας. Αυτό γίνεται μόνο στον τόπο αυτό. Και γίνεται με πολύ κακό τρόπο. Ακούστηκαν τρομακτικές ανακρίβες για τα φάρμακα. Εγώ είμαι υπέρ της λίστας, αλλά ποια λίστας φαρμάκων? Των φαρμακευτικών ουσιών, όχι των σκευασμάτων. Είμαι κατά της λίστας των σκευασμάτων, γιατί εκεί υπάρχει διαφθορά. Η λίστα επηρέασε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου κατά 0,3%. Αλλά δεν άκουσα τίποτα για τα γενώσιμα φάρμακα που είναι στο χέρι σας, κυρία Υπουργέ, να πείτε όχι τα 85% του πρότυπου μητρικού φαρμάκου. Είναι το ακριβότερο γενώσιμο στην Ελλάδα, στον κόσμο. Ή το πολύ πολύ δεύτερο. Πολλά παίρνουν οι φαρμακοποιοί, πολλά παίρνουν οι φαρμακοβιομήχανοι. Το 65% του κόστους των φαρμάκων, μ' ακούει και φαρμακοποιός, είναι της φαρμακοβιομηχανίας. Και το άλλο 35% είναι των αντιπροσωπιών, φαρμακοποθηκών και φαρμακείων. Και μην μου πείτε τα 11.000 φαρμακεία στην Ελλάδα δεν προσφέρουν κοινωνικό έργο. Προσφέρουν και μάλιστα πολύ καλό. Γιατί οι φαρμακοβιομηχανίες δεν επιστρέφουν τα 400 εκατομμύρια με το 4% που έπρεπε να κάνουν? Και γιατί αποποιηθήκαμε όλοι από αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν, η φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται τρομακτικά. Γιατί είμαι υπέρ της φαρμακευτικής ουσίας. Πολύ καλά ξέρω, ο καθηγητής ο κύριος Κρεμαστινός, ότι τα αντιπερτεθικά φάρμακα είναι 4 κατηγοριών. Οι 2 κατηγορίες, διορητικά και βιταμπλόκερς, είναι πάφθινα. Οι άλλες 2 κατηγορίες είναι πανάκριβα. Ο πρώτος αναστολέας τομέα κάνει περίπου 1 ευρώ το κουτί και ο τελευταίος κάθε χαπάκι 30 ευρώ. Να γιατί είμαι υπέρ της φαρμακευτικής ουσίας. Έχετε κουράγιο, βάλτε τον μπρος. Τρομακτική οικονομία. Το έκανε η Κύπρος και γλίτωσε τεράστια χρήματα. Δεν τολμώ να πω ότι το 1995 ως γιατρός ασφαλιστικού φορέα, κάνοντας μία έρευνα, είδαμε ότι το 98% των Ελλήνων υπερτεθικών θεραπεύονται με βήτα μπλοκ, με αναστολέα μετατρεπτικού ενζήμου και αναστολέα διάβλων ασβεστίου, ενώ το αντίθετο συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα οι Έλληνες είναι πολύ πλούσιοι. Μετά λοιπόν τη σπατάλη αυτή στα φάρμακα, που πρέπει να ανακρούσουμε πριν και να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε τις καλύτερες φαρμακευτικές ουσίες,
περνάω σε μία άλλη εξέλιξη που λέγεται τεχνολογία. Αρχές της δεκαετίας του 80 εμφανίζονται οι υπέρυχε. Κάλασε τον κόσμο τότε του Υπουργείου Υγείας ότι αυξήθηκαν οι δαπάνες λόγω υπερύχων. Δεν πρόλαβε να κλείσει η δεκαετία του 80, ήρθαν οι αξονικοί τομογράφοι. Και δεν πρόλαβε να έρθει η άλλη δεκαετία η μαγνητική τομογράφη, η ψηφιακή μαγνητική. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πολύ πιο ευέλικτος από τον κρατικό. Ακούσαμε χθες κάτι για τους αξονικούς τομογράφους. Οι αξονικοί τομογράφοι στην Ελλάδα καλύπτουν τις ανάγκες όλες της Ευρώπης. Ενδιαφέρθηκε ποτέ το κράτος να πει ότι ο αξονικός τομογράφος μετά από ορισμένες τομές, χιλιάδες τομές, δίνει ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα? Έκανα έγγραφο στη διοίκηση του ΙΚΑ τότε και εκλήθηκα σε απολογία, γιατί δεν μοιράζω σε όλους τους αξονικούς τομογράφους τις αξονικές τομογραφίες. Κυρία Υπουργέ, τα ασφαλιστικά ταμεία είναι να αγοράζουν υγεία με τις καλύτερες τιμές που μπορεί να υπάρξουν και τις καλύτερες ποιοτικές προσφορές. Όχι να είναι όλοι το ίδιο. Και ξέρω πάρα πολλούς αετονίκηδες που φέραν αξονικούς τομογράφους από τη Γερμανία μεταχειρισμένους, αγοράσαν αντί πινακίου φακής και κάναν την απόσβεση μέσα σε 6 μήνες. Το ίδιο πράγμα γινόταν και με πολλά εργαστήρια με τα χρυσιδάνια. Και κλήθηκα για δεύτερη φορά σε απολογία από τη διοίκηση του ΙΚΑ. Όταν λοιπόν αυτά είναι επί σειράν ετών, δεν μπορούμε σήμερα να εκπλησόμαστε γιατί ανέβηκε τόσο πολύ η δαπάνη των αναλωσίμων υλικών. Από βηματοδότες καρδιακούς, από ορθοπαιδικά υλικά, από νεφρολογικά υλικά, από όλα έχει κατακλυφθεί ο τόπος. Δεν κατάλαβα καλά. Τις 3 φθηνότερες χώρες της Ευρώπης. Σας λέω, πάρτε και εφαρμόσετε τις 3 ακριβότερες χώρες της Ευρώπης. Όσο πουλάει το βηματοδότη στην Αγγλία και στην Κύπρο, να το πουλάει και στην Ελλάδα. Θα κερδίσετε δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να το κάνουμε. Και όποιος δεν θέλει, ας βγει εκτός συστήματος. Το ίδιο ισχύει και για τα ορθοπαιδικά υλικά, ισχύει για τα γαστροεντερολογικά υλικά, ισχύει για τα ογκολογικά υλικά. Παρηγορικές θεραπείες δεκάδων χιλιάδων ευρώ για άρρωστο. Και είπα, εντάξει, να τον απαλλάξουμε από τους πόνους, έχουμε τη μορφίνη, έχουμε την κοδεΐνη. Αντί για 1 ευρώ δίνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες. Όχι αυτή τη σπατάλη. Βλέπω, πιέζει ο χρόνος. Αλλά ανεξάρτητα όμως από αυτά, πιστεύω ότι τα νοσοκομεία είναι να κάνουν δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι κουστή. Πάρα πολύ κουστή. Συνεννοηθείτε με τον Υπουργό Εργασίας. Πάρτε το ΙΚΑ, το οποίο έχει μια υποδομή στα αστικά κέντρα. Καλά είναι τα κέντρα υγείας και τα επαρχιακά νοσοκομεία. Αλλά με τον τρόπο που πάμε, με αυτό που θέλετε, δηλαδή δίνουμε οικονομικά κίνητρα. Πήραν οι γιατροί από 15 μήνες από 400 ευρώ έως 800 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό στο ΕΣΥ που υπηρετούν. Τα δώσε ο Αβραμόπουλος. Σήμερα λέτε 7 εφημερίες. 5 συν 1 Σάββατο συν 1 Κυριακή. Ό,τι ισχύει για την Αθήνα ισχύει και για το Δημότικο. Δεν μπορούμε να πάμε προς τα έτσι. Και σας διαβεβαιώ, θα κάνετε οικονομία, γιατί το λεκανοπέδιο Αττικής και Θεσσαλονίκης καλύπτουν 2 φορές την τρίτη ζώνη και τη β' ζώνη. Άρα λοιπόν θα δώσετε τριπλάσιες εφημερίες στη γ' ζώνη, θα δώσετε διπλάσιες στη β' ζώνη. Η εκλογική μου περιφέρεια Χαλκιδική δεν είναι επαρχία. Είναι 50 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Επίοικος απαράδεκτο να υπάρχουν 4 ορθοπαιδικοί όταν η Χαλκιδική για τους 2 μήνες έχει 1 εκατομμύριο πληθυσμό, είναι η πρώτη σε τροχαία ατυχήματα στον κόσμο πλέον, αφού είναι πρώτη στην Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά, οι ορθοπαιδικοί εφημερεύουν κάθε μέρα που εφημερεύει το νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αν πάρει όμως διπλάσιο αριθμό εφημεριών και δώσουμε και μερικά ευχημένο αριθμό ορθοπαιδικών, έχουμε και 4 οφθαλμιάτρους. Αν νομίζετε ότι τα νοσοκομεία κρατιώνται από οφθαλμιάτρους και δερματολόγους, δεν είμαστε σωστοί.
είναι η παθολογία.